Την ώρα που η πίεση από την πανδημία στη χώρα θέτει σε οριακή κατάσταση το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του, η κυβέρνηση απορρίπτει τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις απλήρωτες εδώ και μήνες εφημερίες των γιατρών του συστήματος, ενώ εργαζόμενοι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, στον Άγιο Σάβα, καταγγέλουν ΕΔΕ από τη διοικήτρια επειδή τρεις γιατροί αρρώστησαν με κορονοϊό. Είναι αλήθεια ότι αρκετά τμήματα του νοσοκομείου έχουν διακόψει τη λειτουργία τους διαδοχικά το ένα μετά το άλλο εξαιτίας της ηρωής κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα. Οι εργαζόμενοι, οι ήρωες της πρώτης γραμμής, όπως τους χαρακτηρίζει και η ίδια η κυβέρνηση, δείχνουν τη διοίκηση ως υπεύθυνη για τη διασπορά του κορονοϊού στο νοσοκομείο, αφού όπως υποστηρίζουν, ούτε επαρκείς προσλήψεις έχουν γίνει, ούτε μέτρα για την ενίσχυση των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων έχουν ληφθεί, ούτε τα τεστ είναι υποχρεωτικά στο προσωπικό. Η διοικήτρια του νοσοκομείου και η πολιτική της προϊστάμενη οφείλουν να δώσουν άμεσα πιστικές απαντήσεις για τις δικές τους διαχειριστικές ανεπάρκειες και να πάψουν να στοχοποιούν τους εργαζομένους. Η απόσταση από το χειροκρότημα στην ΕΔΕ δεν ήταν ποτέ τόσο μικρή.